Φίλες και φίλοι, γνωρίζω ότι το θέμα της σημερινής εκπομπής δεν είναι ακριβώς χριστουγεννιάτικο και στο κλίμα των εορτασμών των Χριστουγέννων. Okay, όλα μέσα στη ζωή είναι. Και αφού επιλέξατε να το παρακολουθήσετε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν υπήρχε δυνατότητα, θα θέλατε να γνωρίζετε ποια είναι η μέρα που θα φύγετε από αυτό το μάταιο κόσμο ή που θα φύγει έστω κάποιος αγαπημένος σας άνθρωπος? Μάγε του χρόνου, καθρέφτη ψέμα μου, τη χαραμάδα αυτού του κόσμου κλείσε. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να γνωρίζω ποια μέρα θα φύγω από τη ζωή και πολλοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν μαζί μου, όμως άλλοι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να γνωρίζουν ποια είναι η μέρα που θα φύγουν για να αξιοποιήσουν έστω στο έπακρο τη ζωή τους όσο διαρκέσει. Ξέρετε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ εκτεταμένα σχετικά και με τα αρκετά ωφέλη που θα έχει αλλά και με τους πολλούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Διάβασα λοιπόν, καθώς έψαχνα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, ένα άρθρο που λέει ότι πλέον αναπτύχθηκε μια τεχνική η οποία με πολύ μεγάλη ακρίβεια θα μπορεί να γνωρίζει και να προβλέπει πότε ένας άνθρωπος θα φεύγει από τον κόσμο βάσει διάφορων στατιστικών, στοιχείων, ιατρικών δεδομένων που κανονικά θα έπρεπε να ήταν απόρριτα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα και εννοείται να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με αυτό και πώς θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι διάφορες εταιρείες που δεν θα παρέχουν αγαθά και ωφέλη στους πολίτες για τα οποία όλοι θα έπρεπε λίγο ή πολύ να έχουν δικαίωμα. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η ENEBA. Επισκεφτείτε το site της ENEBA και διαλέξτε πάνω από 10.000 video games από όλες τις κατηγορίες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ή προμηθευτείτε δωροκάρτες σε προνομιακές τιμές για εσάς, την οικογένειά σας ή και τους φίλους σας. Επισκεφτείτε την ENEBA από τους συνδέσμους που έχω στην περιγραφή και απολαύστε τα αγαπημένα σας video games από την ENEBA. Το άρθρο, όπως βλέπετε, είναι από unboxholics.com που λέει ότι αναπτύχθηκε AI για να προβλέπει ακριβώς το πότε θα πεθάνετε και μάλιστα με υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με νέα έρευνα. Περίεργο. Αν πιστεύατε ότι απέχουμε, λέει, πολλά χρόνια, το άρθρο το έχει υπογράψει ο Κυριάκος Τεργιάδης για να αποδίδουμε και τα εύσημα και είναι χθεσινό. Αν πιστεύετε, λέει, ότι απέχουμε πολλά χρόνια ακόμη από μια τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να προβλέψει ακριβώς το πότε θα πεθάνουμε, τότε πέφτετε έξω, καθώς μια ερευνητική ομάδα από τη Δανία έρχεται να μας όλους διαψεύσει. Και αυτό διότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δανίας ανέπτυξε ένα μοντέλο AI που μπορεί να προβλέψει πόσες πιθανότητες έχει κάποιος να πεθάνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία και μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάθε άλλο παρόμοιο μοντέλο ή αλγόριθμο. Θα μου πεις τώρα, εσύ που με παρακολουθείς, ρε Αποστόλη, τι μας νοιάζει αν αναπτύξανε το πότε θα πεθάνουμε, εδώ έχουμε προβλήματα και ζόρια στη ζωή μας κτλ. Θα σου πω ότι μας νοιάζει γιατί. Πρώτον, μπορεί να μην σου παρέχουν υπηρεσίες υγείας επειδή ένας αλγόριθμος στο μέλλον θα θεωρεί ότι δεν υπάρχει όφελος να σου παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες γιατί σύντομα δεν θα βρίσκεσαι εν ζωή. Μπορεί να μην σου παρέχουν ασφάλεια ζωής οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Μπορεί να παθαίνεις ατύχημα και να μην σε αποζημιώνουν. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα εναντίον σου, εναντίον μου, επειδή θα θεωρεί ένας αλγόριθμος ότι δεν έχεις μεγάλο προσδόκιμο ζωής, όπως για παράδειγμα να πάρεις μια δανειοδότηση για αγορά ενός σπιτιού, γιατί θα σου λέει ο αλγόριθμος ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος βάσει του ιστορικού υγείας του, των επισκέψεων στα νοσοκομεία κτλ. Δεν έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής, οπότε δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στη ζωή για να αποπληρώσει το δάνειο που αιτείται. Άρα δεν του το δίνουμε. Πάρα πολλά μπορώ να σκεφτώ που είναι αρνητικά αν προκύψει ένα τέτοιο σενάριο και η AI μου θυμίζει λίγο και το Minority Report όπου πιάνουν εγκληματίες, ξέρουν πότε θα πεθάνει ο άλλος κτλ. Όλο αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ακριβές και θα έχει τεράστια ακρίβεια, αλλά μόνο και μόνο ότι αναπτύσσεται ένας τέτοιος αλγόριθμος και θα μιλήσουμε προς το τέλος και για τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη που βγάζει η Google, που κι αυτή
θα καταστρέψει πάρα πολλά επαγγέλματα εξίσου. Το LLM λοιπόν, Large Language Model, ονομάστηκε από την ερευνητική ομάδα του Δανέζικου Πανεπιστημίου ως Live2Vec και διαθέτει τεχνολογία παρόμοια με αυτή του διαδεδομένου ChatGPT, που το ξέρουμε όλοι πια, της OpenAI. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα, εδώ είναι το πρόβλημα, όλου του πληθυσμού της Δανίας αρχικά και εκπαιδεύτηκε πάνω σε αυτά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και η πανδημία χρησιμοποιήθηκε προκειμένου τέτοια μοντέλα από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης να αναπτυχθούν, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα όλων των ανθρώπων σχετικά με την υγεία και το που πήγαν. Είναι μια άλλη συζήτηση για μια άλλη εκπομπή, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά τέλος πάντων η πρωτοποριακή αυτή λέει, τεχνική διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα του πληθυσμού της Δανίας και εκπαιδεύτηκε πάνω σε αυτά με σκοπό να προβλέπει τις πιθανότητες θανάτου των ανθρώπων. Όχι μόνο λέει μπορεί να προβλέψει το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου, αλλά και να αποσοβήσει τον κίνδυνο ενός πρόωρου θανάτου από μια ασθένεια. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτό είναι άκρως θετικό, γιατί αν υπάρχει ένας αλγόριθμος που μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να σου πει μεγάλε, αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, αν δεν προσέξεις αυτά τα χαρακτηριστικά στην υγεία σου, αν δεν αλλάξεις αυτό και το άλλο, τότε θα φύγεις από τον κόσμο πολύ συντομότερα από ό,τι θέλεις, αυτό προφανώς και είναι θετικό και έχουμε ξαναπεί ότι οι τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι της είναι ένα νόμισμα με διπλή όψη, με τις καλές προοπτικές και τις κακές και είναι ανάλογα σε ποια χέρια θα πέσουν αυτά τα εργαλεία και κατά ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν. Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, αποδεχόμαστε τις εξελίξεις της τεχνολογίας αρκεί να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Βέβαια γνωρίζουμε ότι πολλές φορές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι για κακό της ανθρωπότητας και για τον έλεγχο της ελευθερίας του ατόμου, των προσωπικών του δεδομένων και ούτω καθεξής. Αν όμως χρησιμοποιηθεί έτσι όπως λέει η τελευταία παράγραφος, τότε το δέχομαι χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί θα σωθούν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Όμως αν χρησιμοποιηθεί αλλιώς, τι θα γίνει? Στη μελέτη τους λοιπόν οι ερευνητές ανέλησαν πραγματικά δεδομένα από τις ζωές ανθρώπων, όπως επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία, τις διαγνώσεις αλλά και τις αγοράς εργασίας, όπως το εισόδημα και το επάγγελμα από το 2008 έως και το 2020 από περίπου 6 εκατομμύρια Δανούς πολίτες. Το σύνολο αυτό περιείχε ηλικίες από 35 έως 65 ετών, εκ των οποίων οι μισοί πέθαναν μεταξύ 2016 και 2020. Όταν η AI διάβασε τα δεδομένα όλα και έμαθε τα μοτίβα στα δεδομένα, μπορούσε να ξεπεράσει όλα τα αντίστοιχα συστήματα πρόβλεψης, ειδικά όσο αφορά το χρόνο του θανάτου. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στο Nature Computational Science, διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις του μοντέλου AI στους θανάτους ήταν κατά 11% ακριβέστερες από τις υπόλοιπες αντίστοιχες AI και αλγορίθμους, που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα ακριβές, υπάρχει περιθώριο εξέλιξης σε τέτοιους αλγορίθμους προβλέψεις θανάτου, ξαναλέω. Όμως ποιος μας λέει από τη στιγμή που αυτή η τεχνολογία βρίσκεται στα σπάργανά της, μόλις μερικά χρόνια αναπτύσσεται η AI σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε 5 χρόνια από τώρα δεν θα προβλέπει με ακρίβεια 95% διάφορα σενάρια σχετικά με τη ζωή, με το προσδόκιμο ζωής, με το εισόδημά σου, με το ποιους θα συναστραφείς, με το αν είσαι επικίνδυνος, αν θεωρείσαι κακόβουλος ή κακοπροαίρετος και ούτω καθεξής. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι να θεωρήσουμε την ανθρώπινη ζωή ως μια μακρά ακολουθία γεγονότων, παρόμοια με το πώς μια πρόταση σε μια γλώσσα αποτελείται από μια σειρά λέξεων, δήλωσε η πρώτη συγγραφέα της μελέτης Σούνε Λέμαν από το DTU. Αυτό είναι συνήθως το είδος της αποστολής για την οποία χρησιμοποιούνται τα μοντέλα μετασχηματιστών στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στα πειράματά μας τα χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε αυτό που αποκαλούμε ακολουθίες ζωής, δηλαδή γεγονότα που έχουν συμβεί στην ανθρώπινη ζωή. Ποιος ξέρει αν θα χρησιμοποιηθεί ή θα δημιουργηθεί και ένας αλγόριθμος που μπορεί να προβλέπει τι θα κάνουμε αύριο ή μεθαύριο, προκειμένου να ελέγχουν και το πώς θα πράξουμε στη ζωή μας. Λέω εγώ τώρα, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, συνωμοσία, τρέλα. Η ζωή που ζούμε έτσι κι αλλιώς είναι μια τρέλα σε καθημερινό επίπεδο, οπότε κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.
Διαπίστωσαν λοιπόν ότι οι απαντήσεις του μοντέλου συνάδουν με τα υπάρχοντα ευρήματα, όπως το ότι, για παράδειγμα, άτομα που κατέχουν ηγετική θέση ή έχουν υψηλό εισόδημα έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, ενώ το να είναι κανείς άντρας ειδικευμένος ή να έχει κάποια ψυχική διάγνωση σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Σαφώς το μοντέλο μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αυτό που σας είπα στην αρχή, από μια ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί μπορεί να σου πει η ασφαλιστική, εσύ μεγάλε θα πεθάνεις σε 10 χρόνια. Γιατί να σου δώσω, γιατί να σου κάνω ασφάλεια ζωής. Διότι, λέει, η όλη ιδέα της ασφάλισης είναι ότι, κατανέμοντας την έλλειψη γνώσης σχετικά με το ποιος θα είναι ο άτυχος που θα χτυπηθεί από κάποιο περιστατικό ή το θάνατο ή την απώλεια του παιδιού σας, χτύπα ξύλο να μην συμβεί σε κανέναν ποτέ, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να μοιραστούμε αυτό το βάρος, είπε ο Dr. Lehman στο New Scientist. Κατέληξε, λέει, όμως το συμπέρασμα ότι παρόμοια μοντέλα πρόβλεψης θανάτων πιθανότατα να χρησιμοποιούνται ήδη σε εμάς από τις big tech εταιρείες που έχουν τόνους δεδομένων και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν τέτοιες προβλέψεις. Αυτά λοιπόν για το σημερινό θέμα. Μου έκανε εντύπωση, μου προξένησε το ενδιαφέρον, έστω και αν, ξαναλέω, δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικο το κλίμα αυτής της εκπομπής, είναι λίγο πιο μακάβριο και έξω από τη γιορτινή, ας πούμε, κατάσταση που θα έλεγα ότι θα έπρεπε όλοι να ζήσουμε για να ξεφύγουμε λίγο από τα προβλήματα. Θεώρησα όμως, όπως κάνω από την αρχή του καναλιού, γιατί όσοι γνωρίζετε το κανάλι από την αρχή, πάντα έκανα μια σειρά στο ξεκίνημα που λεγόταν Spectrum προς το τέλος της εβδομάδας, τότε που έλεγα τα παράξενα νέα, τις ειδήσεις, τις περίεργες και τις ανεξήγητες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάντα όταν βρίσκω μια είδηση που με αφορά και θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον, τη μοιράζομαι μαζί σας, ειδικότερα αν συνάδει και σχετίζεται με το χώρο του ανεξήγητου, της έρευνας του αγνώστου και τη δυστοπία ή αυτό το φουτουριστικό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και για καλό, ξαναλέω, αλλά πολλές φορές και για κακό. Θα ζήσουμε, φαίνεται, πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν ή που τα είχαμε δει μόνο σε ταινίες. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τεράστια ακρίβεια σε αυτά τα μοντέλα πρόβλεψης θανάτου, όμως οφείλετε να το γνωρίζετε για να ξέρετε τι θα έρθει. Και μια που μιλούσαμε για AI, διάβαζα και πριν από μερικές ώρες για το μοντέλο AI που λανσάρει η Google, που λέγεται Gemini αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο λέει ότι ξεπερνάει κατά πολύ το ChatGPT, που είναι το καθιερωμένο σύστημα AI το οποίο συμβουλεύονται πάρα πολύ εκεί έξω, και λέει ότι θα κάνει τους προγραμματιστές αρχικά να χάσουν τη δουλειά τους, τους γραφίστες δεν το συζητάω, ήδη αρχίζουμε να χάνουμε τη δουλειά μας εμείς οι γραφίστες λόγω των αλγόριθμων και των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζουν καλύτερα, όχι καλύτερα, όχι με μεγαλύτερη έμπνευση, όχι με περισσότερες ιδέες, αλλά πιο γρήγορα και λιγότερο κοστοβόρα από τους γραφίστες. Οι προγραμματιστές ίσως να είναι οι επόμενοι, δεν ξέρω και εγώ ποια άλλα επαγγέλματα. Οι εργολάβοι, λέει, θα ακολουθήσουν, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη που λασάρει η Google θα σχεδιάζει δρόμους, γέφυρες, κτίρια, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ξαναλέω, έχει τα ωφέλη του, θα ωφελήσει στην ιατρική, θα ωφελήσει σε θέσεις εργασίας συνεργατικά με τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει και πολλούς ανθρώπους, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές σε εκπομπές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και που έχουν προειδοποιήσει ακόμα και οι άνθρωποι που την αναπτύσσουν. Εδώ μέχρι ο Πάπας προειδοποίησε, ποιος ξέρει για ποιους λόγους δεν ασχολήθηκα με το θέμα. Τέλος πάντων, όπως πάντα, πείτε μου τη γνώμη σας για το σημερινό θέμα στα σχόλια κάτω από αυτή την εκπομπή. Μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, πρώτον κάντε ένα like, δυναμώνει το κανάλι και τις εκπομπές μου, και κατά δεύτερον κάντε μια εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τις νέες και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. Μάτε του χρόνου γυλευτεί. Μάτε του χρόνου γυλευτεί. Του όνειρου βρες μου την ψυχή. Του άτομα ποιόν μου τη ρογμή. Η πρώτη στάλα και το φως, κάνε φωτιά και κοίταξε με. Και πριν τελειώσει η γιορτή, λίγο πριν πέσει η σιωπή, κάνε μου χάδι την οργή. Να νιώσω πάλι σαν παιδί. We'll be right back.
και σκεφτεί.